Αγαπημένα μου, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Πάμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Εδώ δείχνω ένα δίπτυχο, μικρή καμβάδες, μικρό μέγεθος, 20x30 είναι, αν θυμάμαι καλά. Είναι παλαιότερο το βίντεο, είμαι και μαυρισμένη άλλωστε. Βάζω ταινία γύρω-γύρω, δείχνω πως μπαίνει η ταινία, όχι ότι είναι τίποτα δύσκολο, απλά ήθελα να το κάνω. Το έχω βάλει στα γρήγορο. Είναι παραγγελία οι δύο πίνακες, είναι στα μοβ χρώματα να ταιριάζουν με το χώρο της κυρίας που το πήρε. Εδώ βάζω τα πινεσάκια για να είναι πάνω από το τραπέζι, να μην ακουμπάει κάτω και λερώνει το ακόμα περισσότερο. Κλασικά θα ρίξουμε τη βάση που είναι τιτάνιο, λευκό τιτάνιο από την Amsterdam. Νομίζω το έκανα λίγο πιο παχύ εδώ, σε αυτό το βίντεο. Δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Θα το δω μαζί σας. Ναι, είναι αρκετά πιο παχύ. Και δεν έχει πολλές φουσκάλες γιατί το έχω... Είναι μέρες πριν φτιαγμένη η μπουγιά, αναμειγμένη. Είδατε, δεν θέλω να σας κουράζω, το έχω βάλει στο γρήγορο, σε πολλά σημεία. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like. Αν δεν σας αρέσει, μην κάνετε like, είναι λογικό. Αλλά μια εγγραφή κάντε, τι θα με βοηθήσει πολύ. Εξάλλου δεν κοστίζει τίποτα, όπως έχουμε ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να το βλέπετε μετά. Ή όποιο βίντεο έρχεται, η εγγραφή και μόνο φτάνει. Για μένα. Εδώ κάνω, στρώνω τις άκρες να μην έχει, αν και αν ποτέ λερώνεται τόσο πολύ στο πλάι, όχι αρμονικά, το ξαναβάφω με πινέλο κανονικά, χωρίς να είναι αραιωμένη η μπουγιά, και με τις φουσκάλες που είναι μπόλικες, όχι τόσες όσες φοβόμουν. Κατάμαυρη, κατήμαυρη που λένε. Κατήμαυρη. Και τώρα θα ρίξουμε τα χρώματα στο γνωστό στρογγυλό σημείο. Ίδιο δεν πρόκειται να βγει το ένα με το άλλο, αλλά τουλάχιστον θα έχει τους ίδιους χρωματισμούς. Εδώ είναι ένα μπλε μοβ. Νομίζω δεν είναι της Amsterdam αυτό, είναι της Pebeo, όχι, Golden. Ένα τίλ το λένε αυτό, είναι κάτι σαν γαλαζοπράσινο, δεν είναι το γνωστό τουρκουάζ, είναι λίγο πιο πράσινο. Σαν το κορδόνι που φαίνεται στην ποδιά μου. Ένα ροζ που ταιριάζει με το μοβ. Να έχω κι άλλο πράσινο, δεν θυμάμαι. Ανακατεύω προφανώς, Ας είναι κι άλλο ροζ. Ματζέντα. Ελπίζω να ξέρουμε ποιο είναι το ματζέντα. Ασημί. Θεώρησα ότι ταιριάζει πιο πολύ το ασημί με το μοβ, με το πολύ έντονο εκείνο το... Αυτό είναι το... Ναι, red violet. Το ροζ. Quinacridone, μέχρι να το μάθω να το διαβάζω αυτό.
Quinacridone. Το googler να δω τι είναι, είναι πολύ περίεργο. Μείγμα μπογιάς. Υποτίθεται είναι το, η βασική του, η πρωτέρα μορφή της μπογιάς, κάπως έτσι. Μη οξυδωμένο, κάπως έτσι. Μεγάλη επιστήμη το χρώμα, παιδιά. Δεν το παίζω επιστήμονας, ίσα ίσα που το βρίσκω πολύ σκούρα. Το πώς να ταιριάξει τα χρώματα. Πρέπει να βάλει σίγουρα ένα ενδιάμεσο να σπάσει κάποια που δημιουργούν ένα, ένα άλλο χρώμα, πράσινο με κίτρινο. Δημιουργούν, δεν θυμάμαι ποιο, το μπλε ή το μπλε με το κίτρινο. Το μπλε με το κίτρινο κάνει το πράσινο. Η κίτρινο με κόκκινο κάνει πορτοκαλί. Και αυτά, άντε πες ότι είναι καλά. Κάποια δημιουργούν ένα καφέ, κάνουν ένα μουντό χρώμα. Το μπλε με το μόβ, ας πούμε. Μαύρο με... Βγήκε λίγο πιο... Και τα δύο το ίδιο είναι. Ενώ δεν βλέπω κάτι παράτερο. Ακόμα και το λευκό στη μέση.